Ευχαριστώ θερμά επίσης τον κύριο Κωνσταντίνο Μελά, τον καθηγητή οικονομικών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για να κλείσουμε την εκπομπή με την οικονομία. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, πήγαινε έλα θα έλεγα κύριε καθηγητά, με τις εκτιμήσεις από διάφορους οργανισμούς, αλλά και από την εδώ μέσα στην χώρα για το πώς θα κινηθεί η οικονομία. Δηλαδή βλέπω όσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ανεβοκατεβαίνουν οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη στην Ελλάδα και για το δεν γενέστε για την ελληνική οικονομία. Καταρχήν, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Προσέξτε, κοιτάξτε, υπάρχει μια τεράστια βεβαιότητα. Παρακολουθούσα την εκπομπή σας πριν από τον αγαπητό κύριο Διαμαντόπουλο με τον συνάδελφό σας. Τον κύριο Παθανασίου. Τον κύριο Παθανασίου. Εάν σκεφτείτε όλη αυτή την αβεβαιότητα με την οποία κλείσατε και συνομιλήσατε που υπάρχει όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά και στο Ουκρανικό, το οποίο το ξεχνάμε, αλλά όπως βλέπετε δεν ξεχνιέται, με την κατάσταση που υπάρχει ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, με την κατάσταση που υπάρχει στην ίδια την Ευρώπη εν ώψη των ευρωεκλογών που δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει, με πολλά σχέδια που στην Ευρώπη έχουν μείνει στο ράφι και ακόμα δεν έχουμε δεν έχουμε μία πηξίδα προς τα πού πάει αυτή η Ευρώπη. Με την πραγματικότητα της οικονομικής μεγέθυνσης στην Ευρώπη, η οποία είναι σχεδόν στάσιμη, με τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στη Γερμανία, τεράστια προβλήματα στην οικονομία της Γερμανίας, καταλαβαίνετε ότι είναι εύλογο να μην έχουμε και κάποια βεβαιότητα για την εξέλιξη των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά τη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Και κυρίως όσον αφορά στις επενδύσεις, οι οποίες αυτή την περίοδο είναι το βασικό το οποίο επιδιώκει η κυβέρνηση για να μπορέσει να στηρίξει την οικονομία. Οι οποίες δεν απέδωσαν πέρυσι και πρόπερσι τα αναμενόμενα. Σαφέστατα. Σαφέστατα και έχω και την αίσθηση, να μην γίνω προφήτης, ότι και φέτος δεν θα έχουμε στο επίπεδο το οποίο έχει προβλέψει η κυβέρνηση. Αλλά δεν είναι μόνο τα ποσοτικά στοιχεία των επενδύσεων, αλλά είναι και τα ποιοτικά στοιχεία. Το έχουμε ξανασυζητήσει, τα ποιοτικά στοιχεία των επενδύσεων. Είδα σήμερα, παραδείγματος χάρη, νομίζω στην αυτεμπορική, αν δεν κάνω λάθος, ότι η κυβέρνηση προωθεί ένα νέο νομοσχέδιο σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει συγχωνεύσεις εταιριών. Είναι από το σχέδιο Πισαρίδη, το οποίο είναι ξεχασμένο από το 2021. Αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία καταβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί έχει αντιληφθεί ότι χαμηλή παραγωγικότητα που υπάρχει στην οικονομία. Ναι. Χαμηλότατη παραγωγικότητα. Στο 55% διάβαζα του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Έχουμε τη μισή παραγωγικότητα σε σχέση με τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε απόλυτα δίκιο. Επομένως, η παραγωγικότητα είναι το παν στην οικονομία. Ακόμα και αυτή, όμως, αυτή η παραγωγικότητα δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στην αύξηση της απασχόλησης με χαμηλούς μισθούς. Δηλαδή δεν βλέπουμε αυτά που λέμε αύξηση, μεγέθυνση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της παραγωγικότητας. Δηλαδή επενδύσεις διαρθρωτικές, επενδύσεις τεχνολογίας, επενδύσεις ψηφιακού χαρακτήρα, επενδύσεις που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε ένα βήμα σε μια άλλη μορφή παραγωγικότητα και όχι μια παραγωγικότητα η οποία οφείλεται μόνο στην αύξηση της απασχόλησης. Δυστυχώς, τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά επί της ουσίας από την αρχή των μνημονίων, όλη η δουλειά στην Ελλάδα γίνεται με τη συγκράτηση των μισθών. Όλη η δουλειά. Είτε έχουμε αυξημένη ανταγωνιστικότητα, είτε προσπαθούμε να φτιάξουμε την παραγωγικότητά μας, είτε αυξημένες εξαγωγές, είτε αυξημένα δημόσια έσοδα, γίνεται με την καθήλωση, να μην το πω καθήλωση, ναι, με τη συγκράτηση των μισθών σε σχέση με τις ανάγκες του πληθυσμού, αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Πάντως, δηλαδή, μία άλλη ανισορροπία που βλέπω και που επισημαίνεται από εσάς τους ειδικούς, είναι ότι έχουμε μία μεγέθυνση του ΑΕΠ, ας πούμε ανάπτυξη, η οποία όμως βασίζεται κατά 7 δέκατα στην κατανάλωση. Όταν επίσης ένας ευρωπαϊκός χρυσός μέσος όρος είναι κοντά στο 5 στα 10, 50% αντί για 70%. 55%. 55%. Ναι. Προσέξτε, τώρα δείξετε ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ κέριο. Αν δείτε την αρχή των μνημονίων και τη φιλοσοφία, στο πω φιλοσοφία που είχαν τα μνημόνια,
Το πρώτο που βάζανε ήταν να μειωθεί η κατανάλωση ως ποσοστό του ΑΕΠ στο μέσο όρο της Ευρώπης. Από το 70-71% να πάει περίπου, αυτό ήταν ο στόχος, ένας από τους βασικούς στόχους των μνημονίων ήταν αυτός. Και στη θέση του να πάνε οι επενδύσεις. Ναι. Βλέπετε να έχει γίνει τίποτα μετά από 14 χρόνια? Όχι. Νομίζω ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Επομένως, ναι. Καλό είναι να κοιτάμε προς το μέλλον. Εμείς οι οικονομολόγοι, οι οποίοι υπηρετούμε μια θλιβερή, κατά την άποψή μου, θλιμμένη επιστήμη, αλλά είμαστε οι πιο αισιόδοξοι των άλλων, διότι έχουμε ξεχάσει την ιστορία εμείς οι οικονομολόγοι. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, το τι έγινε τα περασμένα χρόνια. Έγινε αυτό που λέγαμε? Όχι. Προχωράμε ακάθεκτα, ναι, προς τα μπροστά. Ναι. Με νέες σκέψεις, οι οποίες επί της ουσίας είναι ίδιες. Το άλλο που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και πέρασε πολύ στα ψηλά είναι ότι στο πλαίσιο της ανάπτυξης, τέλος πάντων ότι η Ελλάδα έχει υπερπολαπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου δίκτυα ανάπτυξης, η ανάπτυξη του ΑΕΠ κάθε χρόνο, κατά μεγάλο ποσοστό, συντριπτικό ποσοστό, οφείλεται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Διάβαζα ότι η συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης στο 2,2-2,3% της ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι περίπου μία μονάδα και. Δηλαδή, αν δεν είχαμε το Ταμείο Ανάπτυξης, θα ήμασταν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και, μη σας πω, και λίγο χαμηλότερα. Και επειδή όλο αυτό είναι μια ιστορία που τελειώνει σε 2 χρόνια από σήμερα, αναρωτιέμαι, υπάρχει εικόνα για το πώς αυτό, τι θα υποκαταστήσει, τέλος πάντων, τον μοχλό ανάπτυξης που ήταν το Ταμείο Ανάπτυξης? Έχετε απολύτως δίκαιο. Απολύτως δίκαιο. Επιτρέψτε μου να πω κάτι για να μην μιλάμε για μια τρομακτική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα στα τελευταία 5 χρόνια αναπτύχθηκε με ετήσιο μεσόρο 1,7. Για την ακρίβεια 1,72. Ναι. Δεν το λες και καμία τρομακτική μεγέθυνση του ΑΕΠ σε μια χώρα η οποία τα προηγούμενα χρόνια επί μνημονίων είχε χάσει περίπου το 27%. Είναι αυτό που λέμε οι οικονομολόγοι. Είχε πέσει πάρα πολύ, είχε πιεστεί πάρα πολύ το ελαττήριο. Επομένως κάνει μια εκτείναξη, η οποία όμως δεν είναι εκτείναξη. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν είναι μόνο, προσέξτε, δεν είναι μόνο οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά είναι και οι πόροι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν περίπου 60 δισεκατομμύρια από την κυβέρνηση στην περίοδο της πανδημίας. Σωστά. Η οποία τόνωσαν την οικονομία. Το θέμα είναι ότι το 2026 τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν ξέρουμε τι θα υποκαταστήσει. Το θέμα είναι, λέω όμως, ότι οι επενδύσεις, οι ιδιωτικές, οι καθαρές ιδιωτικές επενδύσεις, παραδείγματος χάρη το 2022 που είχαμε 27 δισεκατομμύρια, είναι περίπου 10 δισεκατομμύρια ιδιωτικές καθαρές επενδύσεις. Άρα είναι κάτω από περίπου το 1/3. Ναι. Άρα δεν έχουμε ακόμα δει πώς το ιδιωτικό κεφάλαιο στην Ελλάδα θα συνεχίσει να επενδύει χωρίς τη βοήθεια των δημοσίων επενδύσεων και χωρίς τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία πρέπει να τεθούν σε συζήτηση. Δυστυχώς δεν συζητάμε αυτά τα πράγματα. Με αστερίσκους τα γράφουν οι διάφοροι, αλλά επί της ουσίας αυτά είναι σοβαρά προβλήματα τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε εν μέσω μιας αβεβαιότητας οικονομικής και γεωπολιτικής η οποία υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη. Λοιπόν, δεν ήμασταν ευχάριστοι, αλλά νομίζω μιλήσαμε στην πιο ρεαλιστική βάση που θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για το πώς έχουν και πώς εξελίσσονται τα πράγματα, κύριε καθηγητά. Νομίζω ότι αυτό είναι το καθήκον, αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Όχι να, δεν είμαστε πολιτικοί να κάνουμε ρητορίες πολιτικές ότι όλα πάνε καλά ή όλα πάνε κακά. Σε καμία περίπτωση. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ακόμη μια φορά χρόνια πολλά. Να είστε καλά, κύριε Μελά. Ευχαριστώ επίσης, πάρα επίσης, πολύ. Επίσης.